Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η ΑΕΛ πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου, καθώς το απόγευμα στην Κρήτη επικράτησε του Ρούβα με σκορ 1-0 χάρη σε γκολ που σημείωσε ο Δημήτρης Πλιάγκας. Το συγκρότημα του Κρις Κόλμαν, αν και παρατάχθηκε με αρκετούς νεαρούς παίκτες, δεν απειλήθηκε καθόλου. Ενώ αν η Βίση ήταν πιο προσεκτική στην τελική προσπάθεια, το σκορ θα ήταν μεγαλύτερο αφού έχασαν σωρή ευκαιριών. Παίζουμε σε μια άδρα από έναν αντίπαλο μέσα στην έδρα του. Λογικό θα έχουν πίεση όταν κερδίζουμε. Κλειστήκαν πίσω, δεν μας έκανε φάση νομίζω. Απλά είχαν λίγο την πίεση και τον κόσμο, αλλά δεν απειληθήκαμε. Το κύπελλο τι προτεραιότητα έχει στους στόχους για τη Λάρισα? Για τη Λάρισα έχει προτεραιότητα. Το έχει αποδείξει ήδη πως το έχει πάρει δύο φορές και πάντα υπάρχει προτεραιότητα. Και γι' αυτό ήρθαμε σήμερα για τη Ρίκη. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Πλιάγκας λίγο πριν συμπληρωθεί το ημίωρο, όταν μετά από κλέψιμο μπήκε στην περιοχή και με υποδειγματικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των κριτικών. Ωστόσο, ο ίδιος παίκτης λίγο έλειψε να σταθεί μοιραίος, καθώς έχασε ένα επανάληπτη ευκαιρία στο 50 λεπτό που ευτυχώς δεν στήχησε στην ΑΕΛ την πρόκριση. Επόμενος αντίπαλος της ΑΕΛ στο κύπελο θα είναι ο Πανατολικός στις 21 Δεκεμβρίου στο ΑΕΛ FC Arena.